Γεια σας παιδιά, εδώ Νομίζω ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι το τελευταίο που θα σας δείξω σε αυτόν εδώ το χώρο Η αλήθεια είναι ότι το έκανα πιο πολύ για να... Το έχω να το θυμάμαι εγώ περισσότερο και εσείς ίσως ε, έχουμε δει πολλέ εξελίξει σε αυτό το κανάλι από τότε που ξεκίνησα σε ένα απλό γραφείο που δεν έδειχνα καν το πρόσωπό μου. Η εποχή που απλά βλέπατε τα χέρια μου και η γωνία τη κάμερα ήταν διαφορετική. Έχουμε περάσει την εποχή τη κουρτίνα η οποία πίσω φαινόταν και πάρα πολύ μου λέγανε δεν είναι ωραία. Λεξέτο. Νομίζω ότι έτσι όπω έχω κάνει τη γωνία αυτή μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπετύχω, αν θα το κάνω καλύτερο ή όχι, αλλά. Είναι τυπικά το τελευταίο βίντεο το οποίο γίνεται σε αυτό εδώ το πώ το νομίζω. Θα σα το βγάλω στο τελευταίο βίντεο, φαντάζομαι αυτό. Εν τω μεταξύ, λίγο να σας κάνω ένα μικρό update του τι συμβαίνει και πώ θα πάει από εδώ και πέρα. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα στο κανάλι. Ένα από τα πράγματα τα οποία με ξενέρωσε πάρα πολύ είναι ότι η εταιρεία με την οποία είχα συνεργαστεί, η Cares, άργησα πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, και αυτό μετά από πρόταση του. Unboxing Specialist άρχισα να κάνω monetize τα βίντεο, το οποίο ήταν καλό σε βάθος χρόνου γιατί ε, κάθε μήνα έβγαινα μικρό ποσό. Αν με ρωτάτε που θα το ρωτήσετε πάρα πολύ γιατί είστε και καλά κάνετε, ε, Ήταν γύρω από 14 έως 18 στα καλύτερα 23 δύο φορές έγινε αυτό. Ευρώ. Οπότε σκεφτείτε κατά μέσο όρο γύρω στα 14 με 20 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα από το CheckTheKnow, τα οποία πήγαιναν κατευθείαν στην eBay και με αυτά μπορούσα με κάποια άλλα χρήματα που έβαζα εγώ μπορούσα να κάνω αγορέ κυρίως στα eBay unboxing και ήταν αυτά, να ξέρετε. Δηλαδή ό,τι βλέπετε στα eBay unboxing πήγαιναν από εκεί. Και ήταν πολύ βολικό γιατί απλά έβαζα ένα μικρό ποσό εγώ και πορευόταν κάπω έτσι. Το σύστημα ανακυκλωνόταν και δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω. Η εταιρεία λοιπόν που είχε αναλάβει το σχηνικό γιατί απλά δεν ήθελα να μπλέξω εγώ ήταν η Cares. Και για κάποιο λόγο μου έστειλαν ένα. ένα μήνυμα και μου λένε Ξέρει κάτι. Λόγω των συνθηκών του YouTube δεν μπορούμε να ξανασχοληθούμε με το κανάλι σου. Τυπικά δεν μας συμφέρει να έχουμε το κανάλι σου σε εμά, οπότε δρόμο. Μέχρι 20 Ιουλίου και μετά αντιγιά. Το βίντεο νομίζω το κάνω τώρα 23-24 Ιουλίου, αλλά θα το δείτε λίγο πιο μετά. Οπότε τυπικά λίγο ξενέρωσα. Γιατί ήταν κάτι πολύ βολικό για μένα και δεν ασχολιόμουν να κάνω. Γιατί είμαι ένα άνθρωπο που δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτά. Πάντα πίστευα ότι με μια ώρα δουλειά ή δύο ώρε δουλειά, γι' αυτό και δεν με έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ενώ μου το είχαν προτείνει πολλά παιδιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη Μεγάλο λόγο μη Δεν ξέρω πώ θα πάει το μέλλον. Μπορεί να το κάνουμε στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα το δικό σα feedback σε, αυτά, σε αυτό. Πολλά παιδιά μου έλεγαν βάλε donate button, θα σα απορτάρουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτοί που μου το πρότειναν δεν μπήκαν καν στη δικασία μετά μου που δεν ξέρει κάτι. Ενώ μου είπαν θέλουμε να σα κάνουμε donate. Του λέω πώ γίνεται, άμα είναι να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξανασχολήθηκαν. Anyway, πάντα ήμουν ένα άνθρωπο, γιατί μου αρέσει να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα. Είμαι ένα άνθρωπο, ήμουν και είμαι, και νομίζω θα συνεχίσω να είμαι, που πίστευω ότι. Τα λεφτά όλα αυτά μπορώ να τα βγάλω με μερικέ ώρε δουλειά δικέ μου. Και το έξω το Θεό, δεν παραπονιέμαι. Μέχρι τώρα πήγαν καλά τα πράγματα και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Έτσι έχω ξενέρωσε γιατί ήταν πολύ βολικό όλο αυτό το πράγμα. Και κυρίω δεν μου άρεσε ο τρόπο. Γενικά, όσοι με ξέρουν ω Κώστα και ω χαρακτήρα, τι χαρακτήρα είμαι, είμαι ένα άνθρωπο που αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η συμπεριφορά και μετά έρχονται τα οικονομικά ή οτιδήποτε. Θέλω αυτό. όταν σέβομαι κάποιον, όταν δείξω σεβασμό προ κάποιον, τυπικά να μπορώ να τον πάρω πίσω και όταν υπάρχει μια σχέση μεταξύ μια τέτοια τύπου σχέση, που είναι και πολύ περίεργο το σκηνικό, όπω και να έχει πλέον το, τα πάντα έγιναν demonetized όλα τα βίντεο του καναλιού, αλλά και πάλι δεν χάλασε και ο κόσμο. Ε, νομίζω σήμερα, αύριο θα κάτσω να ασχοληθώ να δω τι παίζει με το AdSense και η αλήθεια είναι ότι βαριέμαι να το κάνω, αλλά θα το κάνω τυπικά να δω πώ θα πάει και αν θα συνεχίσουν να είναι monetized. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι μπορώ να το κάνω και μόνο μου, όπω κάνουν και αρκετοί. Anyway, ε, αυτό ήταν το ένα πράγμα το οποίο με έχει λίγο. Απλά ήθελα να το που βγάλω από μέσα μου να φύγει γιατί πραγματικά σε ρίχνει πιο πολύ μέρη η φάση ότι ρε φίλε αφού καλά πήγαινε μέχρι τώρα τι έγινε και η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες του κανάλι έχει ανεβεί πάρα πολύ και σε views και είναι αυτό το παράδοξο που μου κάνει πάντα εντύπωση ότι όταν ανεβαίνουν τα views, όταν ανεβαίνει η προσέλευση του κόσμου ξαφνικά η κοιλιά πάει ανάποδα ως προς το κέρδος οπότε client mind ε, ίσως να είναι και καλύτερα τώρα ε, πάνω στο θέμα donation και sponsorship και, πολλά κανάλια και είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Βάζουνε. Σα είπα, εμένα η άποψή μου ήταν πάντα ότι τα χρήματα από το YouTube τυπικά είναι σε φάση. Εντάξει, μπορώ να τα βγάλω. Ε, ήταν καλό το ότι μπορούν και να κυκλώνονται, σα ξαναείπα πριν. Αλλά όπω και να έχει, ίσω κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώ θα πάνε τα πράγματα, να μπορέσω να βάλω κάποιο donation button. Δεν ξέρω, πείτε μου εσά, θα σα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, ίσω. Αν σα ενδιαφέρει, καλώ. Αν δεν σα ενδιαφέρει, Ακόμα καλύτερα από οτιδήποτε γουστάρτε. Τέλο πάντων, αυτό είναι το κομμάτι, το ένα τέλειωσε. Τώρα, ε, γιατί αυτό το βίντεο πιο πολύ, Γιατί σα ξαναλέω, αυτή η γωνιά θα σταματήσει να υπάρχει. Γιατί? γιατί έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά το τελευταίο διάστημα προκειμένου να μετακομίσω στο δικό μου σπίτι. Ε, Σα έχω ξαναπεί ότι επειδή δουλεύω πάρα πολύ, δεν έχω χρόνο να βγάζω βίντεο συνέχεια όπω έκανα όταν δεν δούλευα τόσο. Βασικά πάντα δούλευα. Απλά τώρα, όταν κάνει δύο δουλειέ ταυτόχρονα, είναι λίγο πίεση. Και πίεση και κουραστικό. Δηλαδή, γυρνάω και απλά το μόνο που θέλω είναι να πέσω στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ. Και γιατί το κάνω όλο αυτό, Γιατί επιτέλου ε, παίκτησα το δικό μου χώρο, νίκησα σπίτι, που σημαίνει ότι μετακομίζω. Ε, αν δεν το έχετε καταλάβει, το έχετε καταλάβει όλο αυτό το διαστημα μένω στο πατρικό μου, έχω το χώρο μου εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, γέρασα πια, πριν τα μαλλιά μου πρέπει να και θέλω πάρα πολύ να έχω το δικό μου χώρο. Οπότε τυπικά φεύγω. Οπότε όλα αυτά που βλέπετε πίσω θα φύγουν μαζί μου, δεν ξέρω πώ θα τα κάνω. Ελπίζω και μάλλον έχω πολύ καλές ιδέες Αλλά χρόνο θα χρειάζομαι και. Κάποιου πόρου που προσπαθώ να πετύχω αυτή τη στιγμή με τη δουλειά μου για να μπορέσω να το κάνω όπω το έχω οραματιστεί. Θέλω να πετύχω ένα ωραίο αποτέλεσμα, κυρίω για μένα, να χαίρομαι όταν το βλέπω εγώ και κατ' επέκταση να θέλετε να χαίρεστε κι εσεί και να γουστάρετε. Όπω και να έχει, νομίζω ότι θα είναι το τέλο μια εποχή από εδώ και κλείνει η σά σε ζώνη. Ξέρει, ωραία, Αύγουστο θα σταματήσω. Φαντάζεστε, το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο να βγάζω. Βίντεο στο κανάλι, μάλλον. Γιατί απλά, επειδή θα φεύγουν όλα αυτά σιγά σιγά πίσω, το τελευταίο πράγμα που θα φύγει το γραφείο, γιατί ακόμα δεν έχω εξασφαλίσει τη σύνδεση του Ιντερνετ. Να πω ότι τυπικά δεν θα μπορώ να κάνω και upload κάποια κομμάτια. Ίσως να σα δείξω κάποια, δεν ξέρω. Αλλά κατά πάση περιπτώσει, θα είναι το τελευταίο που θα δείτε για τον Αύγουστο μέχρι και αρχέ Σεπτέμβρη, φαντάζομαι. Μην με ξεχάσετε, ξέρει. Τέλο πάντων, αυτό θα είναι το κλείσιμο ε... μου. Ε, ε... ε, 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 η αλήθεια είναι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό που το λέω ή όχι. Επειδή είχαν γίνει και έχουν γίνει διάφορα σκηνικά κατά καιρού, τα οποία δεν σα ενδιαφέρουν, ε, ε, πέρασε πολλέ φορέ από το μυαλό μου να σταματήσω. Να το σταματήσω όλο αυτό. Αλλά πάντα σκέφτομαι ότι ξέρει κάτι. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε και συνεχίζει τόσα χρόνια ω κάτι το πιο ξεκουράζει Είναι το διάλειμμα μου από τη δουλειά, είναι αυτό που με ξεκουράζει και το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Οπότε και έτσι θέλω να το συνεχίσω να το κάνω. Έγινε και αυτό το σκηνικό τώρα με την Kers και ξενέρωσα ακόμα περισσότερο. Αν και δεν θα έπρεπε, αλλά είναι τυπικά σε... Σου ρίχνει το mood ρε, παιδί μου και το mood μου η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει. Αλλά το ότι αλλάζω χώρο μου έχει δώσει έμπνευση για πολλά πράγματα και μάλλον, μάλλον και θέλω να είμαι αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Θα έχω και τη δικιά μου γωνία για επισκευές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το κανάλι με το καινούργια σεζόν, να το πούμε σεζόν. Για μένα, πάντα σεζόν ξεκινούσαν Σεπτέμβριο, ε, μια και μια ζωή έχω μείνει στα σχολικά και, τώρα, και τότε ω μαθητή και τώρα ω καθηγητή. Οπότε με την καινούργια σεζόν, φαντάζομαι, θα μπορώ να σα δώσω πιο ποιοτικό και πιο καλό υλικό όσον αφορά και το κατασκευαστικό κομμάτι, όχι μόνο στα unboxing. Επίση, έχω στο μυαλό μου και θέλω να δούμε πώς θα πάει, αν θα είναι καλό ή όχι, να κάνω και κάτι ακόμη πιο ωραίο. Ε, δεν σας λέω τίποτα πάνω σε αυτό γιατί δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα έχει κάνει, να κάνει με gameplay, αλλά διαφορετικά από ό,τι έχει συνηθίσει μέχρι τώρα και στο Check Tech Now, αν και προσπαθώ να είμαι πολύ πρωτότυπο σε, φορές, σε πολλά πράγματα που κάνω, αλλά και γενικά στο χώρο του ελληνικού και ίσως και ευρύτερου YouTube, θα τα δούμε. Ε, το μόνο να παρακαλάτε να είμαι καλά, γιατί με τα τόσα ατυχήματα που μου συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα είναι λε και με έχουν μουτζώσει από παντού. Όλα πάνε στραβά. Οπότε ελπίζω να ζω μέχρι τότε. Ε, λοιπόν, αυτό ήταν. Ε. Σα ευχαριστώ που μέχρι τώρα είστε εδώ πέρα παρόν. Παρακολουθείτε. Έχετε δει ε, ότι λίγο έχει πέσει ο ρυθμό των βίντεο, αλλά είναι η κούραση, είναι η φάση ότι απλά πέρασε από το μυαλό μου να κόψω άλλα ξέρει, είναι σαν το ναρκωτικό. Επειδή το κάνει για σένα και σου λείπει, θε, θε, ναι, το θε το unboxing, ρε αδερφέ. Θε να, να, τα παρουσιάσει τα πράγματα. Ξέρει, κάθεσαι το βράδυ, χαλαρώνει, γυρνά και λε. Τι όμορφα που είναι όλα αυτά. Εντάξει, ο καθένα έχει διαφορετικά γούστα εννοείται, αλλά. Γιατί γίνονται όλα. Ο καθένα κάνει πράγματα που τον ξεκουράζουν, που τον κάνουν χαρούμενο. Οπότε, ναι, με αυτά με κάνουν χαρούμενο και πολλά άλλα. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι γιατί το βράδυ που θα ράξω ή την ώρα που θα τελειώσω από όλα, είτε που θα βγω, είτε που θα γυρίσω, είτε πότε θα τελειώσω τη δουλειά μου, θα κάτσω, θα ξεκουραστώ και θα δω αυτά που έχω φτιάξει μέχρι τώρα και θα πω: Είναι ωραία. Και ξεκουράζει ακόμα περισσότερο. Και τα απολαμβάνει, μπορώ να πω. Ειδικά αυτά που γεμίζουν το μάτι και την ψυχή σου. Γιατί στην τελική όλα αυτά τα κάνουμε, και τα κάνω κυρίω γιατί γεμίζει η δικιά μου ψυχή. Και χαίρομαι γιατί εκτό από τη δική μου ψυχή, γεμίζω και την ψυχή πολλών από εσά. Από τα μηνύματά σα, από τα σχόλιά σα. Και πραγματικά σα ευχαριστώ που τόσα χρόνια, ω τσεκτεκνάω, γιατί έτσι με γνωρίσατε. Είχα πολύ παλαιότερα κανάλι από το 2007 στο YouTube και ίσω τεχνικά να θεωρούμε ένα από του του χώρου με ένα κανάλι το οποίο έκανα κάποια βίντεο κλίπ, έκανα ε, κάποια AMV βίντεο και, και, και το οποίο έχουμε πολύ καλύτερα views από αυτό. Έχω βίντεο με 260-270 χιλιάδε views, κάτι το οποίο δεν το έχω κουμπίσει καν. Αλλά δεν με πειράζει. Είναι το θέμα ότι όσοι με ξέρετε τα τελευταία 5 χρόνια που με παρακολουθείτε έχετε δει την εξέλιξη του καναλιού. Υστερώ σε πολλά πράγματα, αλλά αυτό το κανάλι είναι ένα προσωπικό ημερολόγιο των τελευταίων χρόνων δικό μου και τη εξέλιξη που κάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο τομέα. Πώ εξελίσσομαι και πώ γουστάρω και μαζί με εμένα από ό,τι φαίνεται γουστάτε και εσείς στη φάση οπότε είστε ακόμη εδώ λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε το Check Tech Now και εμένα προσωπικά εδώ και πολύ καιρό σας ευχαριστώ που είστε τόσο γαμάτοι και κάθε τρεις και λίγο μου στέλνετε όμορφα μηνύματα πάρα πολύ όπως σα πούμε εμπιστεύεστε σε κάποια πράγματα τώρα δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει είναι δική σας κρίση αυτή εγώ σας παρουσιάζω ένα κομμάτι του τι είμαι και τι κάνω εδώ πέρα μεγάλα παιδιά είστε πάντα και αυτό βάλτε λίγο καλά στο μυαλό σα. Πάντα αντιμετώπιζα τον κόσμο που με παρακολουθεί. Δεν θέλω να λέω κοινό μου, δεν ξέρω αν είναι κοινό μου ή όχι, αλλά είναι ο κόσμο που με παρακολουθεί ω μονάδε. Γι' αυτό και μιλάω με τον καθένα σα ξεχωριστά. Προσπαθώ να απαντάω στα σχόλια όλων σα, αν και λόγω όγκου μερικέ φορέ δεν τα καταφέρνω, ή στα μηνύματά σα σε, σε όλου απαντάω. Δηλαδή, δεν θα αφήσω κάποιον που να μην το απαντήσω, ή τη σελίδα είτε στο προσωπικό μου, είτε στο Instagram. Ε, ποτέ μου δεν μπορώ να διανοηθώ να σας βάλω σε μια ομάδα, σε ένα κοπάδι, σε... Για μένα είστε όλοι ο ένας διαφορετικός από τον άλλον και όπως μου άρεσε πάντα να λέω, τώρα δεν ξέρω αν θα παραξηγηθώ ή όχι γι' αυτό, αλλά πόσο με ενδιαφέρει, ε, προτιμώ αυτοί που με βλέπουν να είναι ο καθένας ένας λύκος από μόνο του, παρά και ας με βλέπουν λίγοι, παρά να έχω κοπάδια τα οποία παρακολουθούν και νομίζω ότι αυτό έχω πετυχεί και αυτό θέλω εξ αρχής όλοι να σκέφτεστε και να έχετε μια κριτική γνώμη να προσπαθώ να σας δείξω έστω με, αν το καταφέρνω ή όχι δεν ξέρω αλλά η δική μου, το δικό μου mentality είναι αυτό θέλω ο καθένας από εσά να μπορεί να κρίνει και να σκέφτεται πριν να μιλήσει. Πολλοί από εσά το κάνετε, πολλού από εσά, ακόμα και ξέρω ότι αγανακτείτε πολλοί από εσά πολλέ φορέ, δεν τα κάνω επαγγελματικά τα unboxing. Όπω λέω και το είπα και σε προηγούμενο βίντεο, τα δικά μου unboxing είναι διαφορετικού τύπου. Θα το έλεγα πιο πολύ σπιτικά unboxing, αν, το, αν υπάρχει τέτοιο ορισμό, όπω είναι το σπιτικό φαίνι και το σπιτικό unboxing. Είναι λίγο πιο κοντά σε εσά ίσω. Γιατί ωραίο είναι ο επαγγελματισμό, και εγώ παρακολουθώ βίντεο. Άρτια σε όλα και γουστάρω. Αλλά είναι μερικέ φορέ που θε και κάτι διαφορετικό, κάτι να σου ζεστάνει λίγο το μέσα σου. Και νομίζω ότι εν μέρει θέλω να μπορώ να πω ότι το πετυχαίνω σε κάποιου από εσά, σε κάποιου όχι. Λοιπόν, και γι' αυτό εκτιμάω και τα σχόλιά σα και το χρόνο που θυσιάζετε για να με παρακολουθήσετε. Και πιστέψτε με, εσεί οι 3-4, γιατί ξέρετε ποιοι είστε, και εν μέρει έχω καταλάβει και εγώ ποιοι είστε, εκτιμώ πολύ περισσότερο εάν στα dislike μου γράφετε από κάτω τι δεν σας άρεσε στο κάθε βίντεο. Δηλαδή, έχει τύχει να μιλήσω με τύπο που να μου λέει, ξέρεις κάτι, ε, σου κάνω ένα subscribe γιατί δεν γουστάρω. Και του λέω, τουλάχιστον μπορείς να μου απαντήσεις για ποιο λόγο. Να ξέρω, να το βελτιώσω ρε παιδί μου. Γιατί είσαι, τυπικά αυτό είναι το νόημα του, να γίνεσαι καλύτερο είτε Πρώτα απ' όλα άνθρωπο και μετά ω όλα τα άλλα. Καλό επαγγελματία, καλύτερο entertainer, καλύτερο whatever you want to do. Ε, αλλά πάνω απ' όλα ω άνθρωπο, οπότε τυπικά θα εκτιμούσα, και το ξαναλέω στο κλείσιμο, θα εκτιμούσα όσοι δεν γουστάρετε αυτά που βλέπετε να μου πείτε, ξέρει κάτι, με χάλασε αυτό το πράγμα. Το εκτιμώ, δεν παρεξηγώ. Γενικά δεν είμαι άνθρωπο, θα παρεξηγήσω τον τρόπο. Είμαι πολλέ φορέ αριστικό ω άνθρωπο, αλλά είμαι αριστικό όταν με τριγκάρει ο τρόπο. Δηλαδή όταν θα με βρέσει, όταν θα. θα θα, είναι αυτό το ξυπνα, εξυπνακηδίστικο σε φάση, αν μπορώ να το θεωρήσω ω ορισμό, ε, να την πει στον άλλον απλά για να την πει. Δεν μου αρέσει να μου τη λένε απλά για να μου τη λένε, θέλω να μου τη λένε με νόημα. Πείτε μου τι δεν σας άρεσε. Μπα και καταφέρω και βελτιωθώ και σα αρέσει την επόμενη φορά, ίσω. Ε, Όπω και να έχει, σα ευχαριστώ για το χρόνο που θυσιάζετε. Ε, θα μου λείψει είναι η αλήθεια αυτή η κονία είναι διαφορετικό, ξέρει. Είναι η φάση. Έχει περάσει τόσο καιρό εδώ πέρα, όσο και να το θε. Είναι μια καθημερινότητα. Ελπίζω το καινούριο να είναι πιο ωραίο. Ελπίζω. Α το δούμε. Οπότε, καλό καλοκαίρι να έχετε. Εμεί δεν θα χαθούμε. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε και το μεταξύ. φάση που βλέπετε το βίντεο και μετά από τρει μέρε. Ο κόσμο έχει φτιάξει στούντιο, έχει φτιάξει το σπίτι και Χτυπάει τα βίντεο να το λέει, Ε, ε μα δουλεύει, Ρωμαστά. Δεν ξέρω, είμαι περίεργο άνθρωπο. Μπορεί να δείτε αυτό, και μετά από τρει μέρε, επειδή θα με πιάσω ίστρο, γιατί έτσι δουλεύω πάντα. Είναι σε φάση ότι α, μπορεί να πέφτω, και μπορεί μπαμ, μπαμ, μέσα σε δύο μέρε να σα βγάλω 15 βίντεο έτσι, επειδή μπορώ. Επειδή ενθουσιάζομαι με αυτό που κάνω, τυπικά. Anyway να έχετε καλέ διακοπέ όσοι πάτε και να μην πάτε, περάστε καλά όσο μπορείτε. Και μην ξεχνάτε ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί γουστάρουμε. Και για να χαιρόμαστε και να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα εμεί με τον εαυτό μα. Και μετά, κατά επέκταση, και οι άνθρωποι που είναι γύρω μα, από του κοντινού έω του πιο μακρινού. Με εσά, μέσω του YouTube, η εμβέλεια έχει μεγαλώσει προφανώ και μπορείτε να με δείτε οπουδήποτε και να είστε. Σα ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο μήνα και τα ξαναλέμε σύντομα. Διαφορετικά. Γεια σα, παιδιά.